σου μίγδαλα! Στάσου κρεβάτι θα μπορούσε να είναι η ατάκα του Γιάννη Βόγλη, ο οποίος προσπαθούσε εδώ και καιρό να κάνει μια επέμβαση ρουτίνα σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά δεν έβρισκε κρεβάτι. Στάσου μωρέ, μην τρέχεις, σου λέω! Τελικά, μετά από πολύ τρέξιμο, το κρεβάτι βρέθηκε και όπως μας είπε ο γνωστός ηθοποιός στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, είναι έτοιμος να κάνει την επέμβαση, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ τις δυσκολίες για το ρεζερβέ στο μονόκλινο. Ήταν μια εγχείρηση ρουτίνας που έπρεπε να κάνω από πέρσι, για μάλλον από την εποχή που ήμουν κάτω στην Πάτρα, που έπρεπε να γίνει και τώρα που έχω καιρό τι κάνω. Δεν είναι σοβαρό, τίποτα σοβαρό. Μόνος μου ήρθα. Μάλιστα λέγανε ότι δεν βρήκατε και κρεβάτι. Παίρνουν την τριχιά και την τρίχα και την κάνουν τριχιά, ρε παιδάκι. Την Τρίτη θα γίνει η επέμβαση, τη Σαββατοκύριακα δεν δουλεύουν τα χειρουργεία. Πέφτει και τρίμερο. Οπότε από Τρίτη μπαίνουν σε λειτουργία τα νηστέρια. Αν κάνετε ένα βήμα, ρέσαξε σαν τάκι! Για να περάσει η ώρα, ο Γιάννης Βόγλης βλέπει τηλεόραση. Εκτός από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Τον έχει στην μπούκα, κατά πώς φαίνεται. Θα κάνετε κάτι τηλεοπτικό, κύριε Βόγλη. Για σκέτο να πάω στην Κωνσταντινούπολη, μήπως παίξω καμιά τουρκική σειρά. Στο Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Εγώ θα παίξω τον Βόγλιν, το Μεγαλοπρεπή. Ένα είναι το σίγουρο, ότι σαν Βόγλιν Μεγαλοπρεπής θα βρίσκατε πιο γρήγορα κρεβάτι. Συμφωνώ. Και υπερθεματίζω. Ο Γιάννης Βόγλης δεν χάνει το χιούμορ του παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα και αυτό το χρωστάει στην οικογένειά του. Τον τελευταίο καιρό γιόρτασε τη χρυσή επέτειο των 53 ετών γάμου του με τη σύζυγό του Μιράντα στο σπίτι του ηθοποιού που μένει μόνιμα πλέον. Αφού η τριώροφη κατοικία που διατηρούσε στη Γλυφάδα βγήκε σε πληστηριασμό.